Πούστε παιδές, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix του Καναδά. Ερχόμαστε μετά το Grand Prix της Ισπανίας που πήγαμε εξαιρετικά εκεί και βλέπουμε ότι συνεχίζουμε για δύο αγώνες συνεχόμενους με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και γενικά σε αυτή τη σεζόν έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι θα περιμέναμε. Συνεχίζουμε την εξέλιξη στο μονοθέσιο, αρχίζουμε και παρουσιάζονται προβλήματα στον κινητήρα από την άποψη ότι υπάρχει φθορά, αλλά για την ώρα είμαστε εντάξει, τουλάχιστον ακόμα δεν έχουμε ανάγκη από νέο κινητήρα, εκτός αν ξεκινήσουμε από πάρα πολύ πίσω. Θα συνεχίσουμε εμείς τις αναβαθμίσεις στο κινητήρα, στην αεροδυναμική και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δεν νομίζω να πετύχουμε πάρα πολλά σε αυτό το επεισόδιο, αν και έρχονται αναβαθμίσεις. Ελπίζω κάποια να πετύχουν, γιατί παρόλο που είναι street circuit πίστα, είναι και μια πίστα ταχύτητας, μια πίστα με πολύ μεγάλες ταχύτητες και ξέρετε ότι πάντα εμείς πηγαίνουμε για την τελική ταχύτητα, είναι εκεί που κερδίζουμε πάντα συνήθως παραπάνω από τους υπόλοιπους οδηγούς, μακάρι να το καταφέρουμε και σήμερα αυτό. Βέβαια η αναβάθμιση στο σασί που περιμέναμε δεν ήρθε δυστυχώς, έχουμε το χειρότερο σασί στο grid και αυτό σίγουρα μας πάει πιο πίσω, αυτό σίγουρα μας κάνει πάρα πολύ αργούς σε στροφές, μας δίνει μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά, παρόλο που αυτό δεν είναι πρόβλημα για εμάς, γιατί το παιχνίδι είναι πολύ κακά ρυθμισμένο σε αυτό το κομμάτι με την φθορά στα ελαστικά, αλλά εντάξει δεν πειράζει, προσαρμοστήκαμε με αυτά που έχουμε και συνεχίζουμε. Άλλη μια αναβάθμιση στο σασί, βασικά η αναβάθμιση στο σασί τώρα μπορέσαμε και τη βάλαμε, και μια αναβάθμιση στην αεροδυναμική δεν έχει πετύχει, δυστυχώς δεν έχουμε τους πόντους να τη βάλουμε για να ήταν έτοιμη στο επόμενο επεισόδιο. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε αυτό στο επόμενο επεισόδιο και θα δούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε αναβαθμίσεις στα εργοστάσια. Θα ξοδέψουμε σίγουρα κάποια λεπτά, θα αναγκαστούμε να ξοδέψουμε, αλλά αυτό ίσως καλύτερα στο επόμενο επεισόδιο να το κάνουμε, να δούμε και όλα τι λεφτά θα έχουμε και πώς θα κρατήσουμε τα 2,5 εκατομμύρια που χρειαζόμαστε για τον Πάστορ Μαλντονάντο. Θα πάμε εμείς τώρα εδώ στις κατακτήριες δοκιμές στον Καναδά, όπου δεν βρέχει και είναι καλό αυτό για εμάς που δεν βρέχει, γιατί δεν θέλουμε καθόλου βροχή. Δυστυχώς, στις κατακτήριες δοκιμές, όπως βλέπετε, η Audi δεν τα πάει καθόλου καλά. Είμαστε στην δεύτερη και τελευταία προσπάθεια στο Q1, στην προτελευταία θέση, μόλις μπροστά από τον teammate μας. Φαίνεται ότι δεν έχουμε το ρυθμό στις κατακτήριες δοκιμές. Ίσως και να είναι το πρώτο δείγμα ότι δεν έχουμε καλό ρυθμό στις κατακτήριες δοκιμές λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζει το παιχνίδι. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ακόμα αυτό, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι νιώθω ότι σε ρυθμό αγώνα πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά και αυτό θα φανεί στον αγώνα. Αν πάμε πολύ καλύτερα από εδώ που ξεκινάμε, θα καταλάβουμε ότι αρχίζει και παρουσιάζεται το πρόβλημα με τα quali. Πάντως τερματίσαμε εδώ στις κατακτήριες δοκιμές στην 20η θέση. Okay. Τι να κάνουμε, θα ξεκινήσουμε από πολύ πίσω. Θα χρειαστούμε ένα θαύμα εννοείται για να καταφέρουμε να σκοράρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και ίσως και βαθμούς, αλλά το έχουμε ξανακάνει αυτό. Δεν ήμασταν πολύ μακριά από την 16η θέση, αλλά και πάλι δεν ξέρω. Θα δούμε στο μέλλον τι γίνεται με το quali. Θα πάμε τώρα στον αγώνα, όπου στον αγώνα θα έχουμε στεγνό οδόστρωμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Θετικό, καλό, γιατί δεν θέλω τη βροχή, ό,τι και να γίνει. Ναι, μπορεί να είναι ίσως πιο εύκολο από το προηγούμενο παιχνίδι η οδήγηση στη βροχή, αλλά και πάλι στη βροχή είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν πειράζει, όταν θα έχουμε βροχή, θα τρέξουμε στη βροχή και θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σε αυτά τα κομμάτια. Μπορεί να μην το θέλω, αλλά όταν θα έχουμε βροχή, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Την πίστα την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πολλά χρόνια στη Φόρμουλα 1, έχουμε φέρει και καλά αποτελέσματα και κακά αποτελέσματα. Ελπίζουμε σήμερα να είναι από τα καλά αποτελέσματα που θα φέρουμε και να σκοράρουμε και πάλι βαθμούς για την ομάδα. Θα δούμε και το grid από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός, ποιος έχει πάρει την pole position, και φαίνεται ότι σήμερα την pole position την πήρε ο Leclerc με δεύτερο τον Sainz. Πρώτη φορά βλέπουμε σε αυτή τη σεζόν τις δύο Ferrari στην πρώτη σειρά εκκίνησης. Φαίνεται ότι οι μεγάλες ομάδες εναλλάζονται στις πρώτες θέσεις σε κάθε πίστα. Θετικό αυτό. Θετικό, γιατί υπάρχουν εξελίξεις. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι εκεί στα μέτρια, όπως ξέρουμε. Η δικιά μας ομάδα είναι ίσως η πιο απρόβλεπτη. Σε κάποιους αγώνες είναι ψηλά, σε κάποιους αγώνες είναι χαμηλά. Σήμερα θα είμαστε χαμηλά. Όπως δίνουν τα πράγματα, δεν θα ευνοηθούμε από ποινή κάποιου οδηγού. Θα ξεκινήσουμε από την τελευταία θέση, όπως από την
προ-προ-τελευταία θέση και ο teammate μας θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση. Είπα τον εαυτό μου στην τελευταία θέση γιατί είπε δύο φορές το όνομά μου το παιχνίδι. Ακόμα δεν το διόρθωσαν αυτό το κομμάτι στο παιχνίδι και ούτε πρόκειται να το κάνουν. Αυτό είναι δεδομένο. Οι Codemasters δεν νοιάζονται για τέτοια πράγματα. Αυτοί νοιάζονται να βάλουν έπιπλα στο παιχνίδι. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτά. Τέλος πάντων, για την στρατηγική θα πάμε στην πιο safe στρατηγική, μεσαία σκληρά. Έχει μεγάλη φθορά στα ελαστικά η συγκεκριμένη πίστα. Θα μπορούσε να βγει με μαλακά σκληρά, αλλά πάλι θα έχουμε φθορά και καλύτερα να πάμε σε μεσαία σκληρά. Πιθανόν οι περισσότεροι οδηγοί να έχουν αυτή τη στρατηγική. Ίσως κάποιοι να κάνουν στρατηγική με δύο pit stop, που σίγουρα εκείνη δεν είναι και η καλύτερη στρατηγική. Αυτά για την στρατηγική. Πάμε σιγά σιγά στην εκκίνηση για το Grand Prix του Καναδά. Και είμαστε στην εκκίνηση για το Grand Prix του Καναδά με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα αμέσως και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε λίγο μέτρια, ίσως καλύτερα από το Hulkenberg. Μπαίνουμε από την δεξιά πλευρά να τον προσπεράσουμε. Αλλάζουμε γραμμή, κρατάμε την εσωτερική γραμμή στην πρώτη στροφή από την αριστερή πλευρά. Δίπλα-δίπλα με τον Albon και τον Sargeant. Και εδώ βλέπετε από την εξωτερική στη δεύτερη στροφή. Περνάμε πάρα μα πάρα πολλά μονοθέσια και ανεβαίνουμε τώρα στην 12η θέση. Μία μικρή επαφή εκεί με τον Albon. Τώρα είμαστε την δεξιά πλευρά εδώ στον Gasly. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να το στριμώξουμε, να το ανοίξουμε τη γραμμή εδώ και να τον προσπεράσουμε. Και ναι, το καταφέραμε. Προσπεράσαμε τον Pierre Gasly. Ανεβήκαμε στην 11η θέση και πλέον μπροστά μου είναι ο Esteban Ocon. Να δούμε αν θα βρούμε κάποια ευκαιρία, ίσως στην πολύ κλειστή φουρκέτα της πίστας, να μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε. Εκεί θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί όπως και σε προηγούμενα παιχνίδια, εκεί όλοι φρενάρουν από πάρα πολύ νωρίς και έτσι έχουμε την ευκαιρία να χωθούμε από την εσωτερική γραμμή. Αυτοί δεν κάνουν ποτέ κίνηση. Να δούμε εδώ. Είμαστε μακριά από τον Ocon, αλλά ξέρω ότι φρενάρουν πολύ νωρίτερα και ίσως εδώ θα έχουμε ευκαιρία να χωθούμε από την εσωτερική. Ναι, θα το κάνουμε πάρα πολύ όμορφα και ωραία. Και αναγκάστηκε ο Μάγνουσεν να ανοίξει τη γραμμή του, γιατί παρά λίγο να τον ακουμπήσουμε. Και τώρα βλέπετε εδώ από την δεξιά πλευρά προσπαθώ να προσπεράσω και τον Kevin Magnussen. Είμαστε δίπλα-δίπλα. Φαίνεται ότι έχει προσωρινά αυτός καλύτερη τελική ταχύτητα. Τώρα έχω εγώ καλύτερη τελική ταχύτητα και κρατάω την εσωτερική για το τελευταίο σικίν. Ξαναέρχεται ο Μάγνουσεν από την εξωτερική, πηγαίνοντας το τελευταίο σικίν. Δίπλα-δίπλα με τον οδηγό της Χάς. Καταφέρνω και τον προσπερνάω και ανεβαίνω στην ένατη θέση και πλέον ανεβήκαμε μέσα στους βαθμούς. Καταφέραμε στον πρώτο γύρο από την 20η θέση να φτάσουμε μέσα στους βαθμούς και τώρα κυνηγάμε τον Λάντο Νόρις που βρίσκεται μπροστά μας. Να δούμε αν μέχρι τον τρίτο γύρο μπορούμε να τον πιάσουμε. Και εδώ βλέπετε και πίσω υπάρχει και μάχη, άρα σημαίνει ότι θα πάρουμε πολύτιμες ανάσες να μπορέσουμε να αφοσιωθούμε, να πιάσουμε τον Λάντο Νόρις, γιατί χωρίς DRS θα είναι λίγο δύσκολο να πιάσουμε όλους αυτούς τους οδηγούς. Πάμε όμως εμείς στο τέλος του τρίτου γύρου που δυστυχώς δεν μπορώ να πιάσω τους οδηγούς μπροστά μου και έχω πίεση από τον Esteban Ocon που βρίσκεται πίσω μου, που εδώ θα έχει τον DRS στην ευθεία τερματισμού και ο Esteban Ocon από την δεξιά πλευρά θα μας κάνει την προσπέραση και πλέον ανέβηκε αυτό στην ένατη θέση, μας ξαναέστειλε εμάς στην δέκατη θέση και φαίνεται ότι το DRS εδώ είναι πολύ δυνατό. Γι' αυτό τώρα πρέπει να μείνουμε κοντά με τον Esteban Ocon, να βρούμε μια ευκαιρία να τον προσπεράσουμε ίσως στα άλλα δύο σημεία με DRS. Δεν πρέπει να χάσουμε επαφή μαζί του. Είμαστε μακριά από τον Gasly. Αυτό είναι καλό γιατί δεν θα έχουμε και την πίεση του Gasly. Βέβαια φαίνεται ότι όλοι έχουν καλύτερο ρυθμό από εμάς αυτή τη στιγμή στον αγώνα, παρόλο που έχουν κάποιοι μεσαία ελαστικά, άλλοι έχουν σκληρή γόμα. Φαίνεται ότι δεν έχουμε το ρυθμό σήμερα. Εδώ έχουμε το DRS, ίσα ίσα να κρατηθούμε κοντά στον Ocon και μάλλον στη μεγάλη ευθεία, την πίσω ευθεία της πίστας θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι αν κρατήσουμε αυτή την απόσταση. Αλλά βλέπετε ότι ο Ocon έχει φοβερή επιτάχυνση και όλας καταφέρνει να πλησιάσει τον Norris. Ίσως αν μείνουμε στο DRS του Ocon και τον ακολουθήσουμε θα μπορέσουμε να ξαναφτάσουμε τους οδηγούς που βρίσκονται πιο μπροστά. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό αν το καταφέρουμε. Εδώ θα έχουμε τώρα τον DRS από τον Esteban Ocon. Θα πάρουμε και λίγο slipstream, θα ξοδέψουμε και λίγο ERS. Αλλά αυτό είναι επικίνδυνο γιατί άμα ξεμείνουμε από ERS εκεί θα έχουμε πρόβλημα μετά στη συνέχεια του αγώνα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς ξοδεύουμε την μπαταρία μας. Τώρα θα έχουμε DRS και στην ευθεία τερματισμού ενώ μας πλησίασε λιγάκι ο Gasly. Βλέπετε, εγώ συνεχίζω πίσω από τον Ocon. Να δούμε αν θα βρούμε κάποια ευκαιρία μέσα στον αγώνα να τον ξαναπροσπεράσουμε. Και εννοείται αυτό που έλεγα πιο πριν, αν ο Ocon μπορεί να ακολουθήσει τον Norris, να μας ξαναβάλει σε απόσταση βολής από τον Lando Norris και από εκεί και πέρα ίσως να προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε και για περισσότερες προσπεράσεις. Εγώ πρέπει απλά να μείνω εδώ κοντά στον Esteban Ocon. Ταυτόχρονα όμως ξέρω ότι έρχεται ο Gasly. Ο Gasly μειώνει τη διαφορά. Ο Gasly κάποια στιγμή θα μπει στο DRS και τώρα βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο teammates που οι οποίοι μπορούν να με στριμώξουν και να κάνουν κάποια επίθεση εναντίον μου, να με προσπεράσουν και οι δύο και έτσι να βγει πιο κερδισμένη η Alpine. Γιατί η μία Alpine είναι μέσα στους βαθμούς, η άλλη Alpine είναι εκτός βαθμών. Πλησιάζουμε τώρα προς τη φουρκέτα. Είμαι πιο κοντά από πριν στον Esteban Ocon. Εδώ θα προσπαθήσουμε να έχουμε καλή έξοδο από την φουρκέτα ώστε να μπορέσω να τον ακολουθήσω πιο εύκολα και ίσως να μην χρειαστεί
να ξοδέψουμε ή αρέσει για να τον κρατήσουμε κοντά μας τον Esteban Ocon. Βλέπετε ότι μπροστά υπάρχουν μάχες ανάμεσα στις δύο Aston Martin. Εγώ προσπαθώ να μείνω κοντά στον Ocon πηγαίνοντας προς το τέλος του πέμπτου γύρου. Ο Ocon όμως διατηρείται μπροστά, δεν πίεσα και στο maximum. Εκεί βλέπω ότι μειώσαμε τη διαφορά από τον Norris, Stroll και Alonso. Μάλλον η μάχη με τον Stroll και τον Alonso καθυστέρησαν πάρα πολύ και τώρα βλέπετε εδώ μπήκε στη μάχη και ο Esteban Ocon. Τρία μονοθέσει εδώ μπροστά μάχονται, πλησίασε και εγώ πάρα πολύ τον Ocon και τώρα έχω την πιο εσωτερική γραμμή εδώ δίπλα δίπλα με τον Esteban Ocon. Να δούμε αν στην επόμενη στροφή θα μπορέσουμε να τον να ολοκληρώσουμε την προσπέραση. Δεν καταφέρνουμε, χάνουμε τα φρένα εδώ, βγαίνουμε και εκτός πίστας. Έρχεται ο Esteban Ocon από τη δεξιά πλευρά, κρατάμε τη θέση αφού το παιχνίδι δεν μας δείχνει ειδοποίηση ότι τον προσπεράσαμε παράνομα, γιατί στην ουσία τον προσπεράσαμε μέσα στην πίστα. Εφόσον ήμασταν πλέον μπροστά του, μετά χάσαμε την στροφή και κόψαμε πολύ ταχύτητα, γι' αυτό και δεν πήραμε το warning και γι' αυτό και διατηρώ την θέση μου. Τώρα θα μου πεις, είναι fair play αυτό? Όχι, δεν είναι, αλλά και το παιχνίδι σε πολλά κομμάτια δεν έχει fair play και γι' αυτό και εγώ θα παίξω βρώμικα όποτε έχω την ευκαιρία να παίξω βρώμικα, εννοείται χωρίς να καταστρέφω τον αγώνα στους άλλους οδηγούς. Καλό αυτό, καταφέραμε να ξεφύγουμε τώρα από τον Ocon, τον προσπεράσαμε και τώρα μπροστά μας είναι ο Stroll και θα έχουμε τον DRS από αυτούς τους οδηγούς. Πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που έχει γίνει σε αυτό το γύρο, γιατί καταφέραμε και μειώσαμε τη διαφορά από τους οδηγούς που είχαν απομακρυνθεί στην αρχή του αγώνα και τώρα έχουμε ίσως την ευκαιρία να τους ακολουθήσουμε και να δώσουμε κάποια μάχη μαζί τους. Ενώ ταυτόχρονα ο Ocon και πλέον και ο Gasly είναι σε απόσταση πολλής από εμάς. Δεν ξέρω πόσο πολύ συμφέρει αυτό που έχει γίνει, πάντως σίγουρα συμφέρει από άποψη ότι αυτή τη στιγμή έχουμε DRS από αυτούς τους οδηγούς, ενώ υπάρχουν κίτρινες σημαίες στην ευθεία τερματισμού. Νομίζω μία Haas έχει εγκαταλείψει, να δούμε αν θα υπάρχει κάποιο safety car, γιατί ένα safety car τώρα θα είναι πολύ σημαντικό άμα βγει. Θα μας βάλει πολύ δυνατά μέσα στο παιχνίδι για πολύ καλούς βαθμούς. Όμως για την ώρα δεν βλέπω να θέλει να βγει κάποιο safety car. Νομίζω τελικά δεν έγινε εγκατάλειψη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ο Norris εδώ καθυστερεί πάρα πολύ και βλέπουμε καπνούς από τη McLaren και τον προσπερνάμε και ανεβαίνουμε στην 8η θέση. Ο Norris εγκαταλείπει τελικά από μηχανική βλάβη, ενώ η Haas με κάποιον τρόπο έκανε spawn σε άλλο σημείο της πίστας και συνεχίζει τον αγώνα του, ενώ έχουμε εδώ τον Ocon που προσπαθεί από την δεξιά πλευρά να μας προσπεράσει. Δεν ξέρω αν θα έχω τον DRS εδώ από τον Stroll, σίγουρα δεν θα έχουμε από τον Ocon. Καταφέρνουμε εδώ και κρατάμε πίσω μας τον Ocon, αλλά νομίζω δεν θα έχουμε DRS και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί οι δύο Alpine τώρα έχουν DRS από εμένα. Οι δύο Aston Martin αρχίζουν και απομακρύνονται και πάλι. Δεν έχουμε τελικά safety car λόγω της εγκατάλειψης του Lando Norris και εδώ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί οι δύο Alpine με το DRS μπορούν να μου κάνουν μεγάλη ζημιά. Ο Ocon είναι κολλημένος πίσω μου, έχει το DRS εδώ στην ευθεία τερματισμού. Εγώ συγκλίνω λίγο προς τα αριστερά. Αυτός έρχεται από την δεξιά πλευρά μαζί με τον Gasly. Προσπαθούν και οι δύο Alpine να με προσπεράσουν. Ο Ocon έχει περάσει μπροστά. Ο Gasly έχει την εσωτερική γραμμή. Εγώ επιμένω από την εξωτερική. Φοβερή μάχη δίνουμε εδώ με τους δύο Γάλλους οδηγούς στην γαλλική ομάδα της Alpine, η οποία βλέπετε εδώ η Alpine επιμένει από την εσωτερική πλευρά. Προσπαθώ να κάνω το switchback στον Ocon, αλλά δεν μας βγαίνει. Ο Ocon τελικά μας προσπέρασε. Ο Gasly ακόμα παραμένει πίσω μας. Πέσαμε ξανά στην ένατη θέση. Τώρα θα έχουμε το DRS εδώ στη μεσαία ευθεία της πίστας. Ίσως θα προσπαθήσουμε να τον ξαναπροσπεράσουμε τον Ocon, αν και το πιο ιδανικό θα ήταν να έχουμε το DRS στην πίσω ευθεία της πίστας, αλλά να είμαστε κοντά στον Ocon ώστε να μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε. Δεχόμαστε και πίεση από τον Pierre Gasly που βρίσκεται πίσω μου. Εδώ υπάρχουν κίτρινες σημαίες λόγω της εγκατάλειψης του Lando Norris. Θα ήταν πολύ καλό όταν είχαμε ένα safety car εδώ, αλλά δυστυχώς δεν έβγαλε το παιχνίδι κάποιο safety car. Βέβαια, καλό είναι που δεν έβγαλε κόκκινη σημαία, γιατί ξέρουμε πόσο κακό είναι αυτό το πράγμα με την κόκκινη σημαία. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Πάλι καλά που το διαφήμισαν τόσο πολύ ότι βάλανε κόκκινη σημαία και είναι άχρηστη. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς τον αγώνα μας εδώ. Προσπαθούμε να πλησιάσουμε τον Ocon με το DRS. Δεν το καταφέρνουμε. Δεν πειράζει. Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε κοντά του, να κρατήσουμε το DRS. Είναι χρήσιμο και σημαντικό αυτό το DRS να μην το χάσουμε από τον Ocon, γιατί μετά θα πέσουμε στο έλεος του Pierre Gasly και δεν το θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε να πέσουμε στην τελευταία βαθμολογούμενη θέση, γιατί βλέπετε ότι σιγά σιγά πλησιάζει και ο George Russell και ο George Russell σίγουρα έχει πιο δυνατό μονοθέσιο από τις δύο Alpine, πιο δυνατό μονοθέσιο από το δικό μας και αυτό δεν το θέλουμε, γιατί
Αν μας προσπεράσει ο Γκασλί, αν μας προσπεράσει και ο Ράσελ, πλέον θα είμαστε εκτός βαθμών και είναι κρίμα να δώσουμε τόση μάχη για να χάσουμε τους βαθμούς. Εδώ ένα μικρό λαθάκι από εμένα, χάνω τώρα επαφή από τον Εστεμπάν Οκόν. Ευτυχώς έχουμε τον DRS και προσπαθώ να μείνω κοντά του. Θα έχουμε τον DRS και στην πίσω ευθεία της πίστας. Λογικά δεν νομίζουμε να το χάσουμε εδώ, αλλά θα έχει και ο Γκασλί, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά και πλησιάζει και άλλο ο George Russell, ο οποίος George Russell χωρίς DRS μας πλησιάζει σιγά σιγά. Φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολύ αργό ρυθμό και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τους πρωτοπόρους. Σήμερα δεν έχουμε το ρυθμό, σήμερα δεν μας πάει ο αγώνας και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια. Σίγουρα φταίει η πίστα, σίγουρα φταίει το setup, δεν βρήκαμε ένα καλό setup στο time trial και γι' αυτό μάλλον μας επηρεάζει αυτή τη στιγμή. Πάντως, αυτό που σας έχω πει και άλλες φορές, φέτος δεν θα ασχοληθώ με setup, δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτό το κομμάτι, ούτως ή άλλως δεν έχουμε να αποδείξουμε απολύτως τίποτα. Συνεχίζουμε εμείς πίσω από τον Esteban Ocon, μπαίνοντας στον 10ο γύρο, μένω κοντά του, αυτό είναι θετικό ότι καταφέρνω και μένω κοντά του. Πλησιάζει βέβαια σιγά σιγά και η ώρα να κάνουμε αλλαγή ελαστικών, εδώ θα ήταν ιδανικότατο ένα safety car, γιατί αν μπει αυτή τη στιγμή ένα safety car, οι οδηγοί που βρίσκονται μπροστά μας και γενικά όλοι οι οδηγοί που είναι με τη μεσαία γόμα σίγουρα δεν θα μπουν στα pit. Αυτοί που είναι με τη σκληρή γόμα, ακόμα αυτοί και αν είναι πιο σίγουρο δεν θα μπουν στα pit, θα μπούμε μόνο εμείς και μετά έχουμε το πάνω χέρι στο να βρεθούμε στην πρώτη θέση. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν είμαστε τυχεροί να έχουμε κάποιο safety car. Αν δεν μπει άμεσα στους επόμενους maximum 2 γύρους, δεν θα μας βοηθήσει σε απολύτως τίποτα ένα safety car αργότερα, εκτός το να μειώσει τις διαφορές και να έχουμε ευκαιρία να κάνουμε μία το πολύ δύο προσπεράσεις. Θα μπούμε πάλι στην πίσω ευθεία της πίστας, θα έχουμε τον DRS εδώ απέναντι στον Esteban Ocon, να δούμε αν τώρα μπορούμε να κάνουμε κάποια επίθεση σε αυτόν. Είμαστε λίγο πιο κοντά από πριν. Ανοίγουμε το DRS, είμαστε κολλημένοι πίσω από τον Esteban Ocon, αρχίζουμε και τον πλησιάζουμε εδώ, αλλά πλησιάζουμε τη φουρκέτα. Αυτό συγκλίνει προς τα δεξιά. Εγώ θα κάνω την κίνηση από την εξωτερική πλευρά, φρενάροντας πολύ πιο αργά από τον Esteban Ocon και μένουμε οριακά εντός πίστας και αφήσαμε και χώρο στον Οκόν, ο οποίος Οκόν όμως εν τέλει αναγκάστηκε να υποχωρήσει και τον προσπέρασε και ο teammate του, ο Pierre Gasly. Αυτή τη στιγμή ανεβήκαμε πάλι στην 8η θέση και τώρα να δούμε αν θα μπορέσουμε να τους κρατήσουμε πίσω μας μέχρι να έρθει η ώρα να κάνουμε τη δική μας αλλαγή ελαστικών για να έχουμε φρέσκια ακόμα και να ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Πηγαίνουμε στον 16ο γύρο στο τέλος, που μπαίνουμε τώρα στα pit να κάνουμε αλλαγή ελαστικών. Ο Sainz πλέον ήταν πίσω μας γιατί είναι ο μόνος οδηγός με 2 pit stop. Ανεβήκαμε έτσι στην 7η θέση. Τώρα, αν καταφέρουμε εδώ να κάνουμε ένα καλό pit stop και μετά έναν καλό γύρο εξόδου, θα μπορέσουμε πάλι να βρεθούμε στην 7η θέση. Γίνεται η αλλαγή ελαστικών, να δούμε και πότε θα μπουν οι υπόλοιποι οδηγοί. Φαίνεται ότι υπάρχει καθυστέρηση. Ο πίσω δεξής τροχός άργησε να μπει και αυτή τη στιγμή καθυστερήσαμε πάρα πολύ μέσα στο pit lane. Και εδώ ο Valtteri Bottas βρίσκεται μπροστά μας. Ο Valtteri Bottas, ο οποίος ήταν πίσω μας μέχρι πριν μπούμε στα pit, πολύ πίσω κιόλας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά μας και εδώ κινδυνεύουμε να χάσουμε τη θέση μας από τον Sainz, από τον Ocon, από τον Gasly και δεν ξέρω και ποιος άλλος μπορεί να μας προσπεράσει. Σίγουρα ένας που μας προσπέρασε είναι ο Nissan ή ο teammate μας, ο οποίος είναι και αυτός σε στρατηγική με 2 pit stop. Αυτός δεν μας ανησυχεί, γιατί όσοι είναι σε στρατηγική με 2 pit stop είναι η λάθος στρατηγική στη συγκεκριμένη πίστα και αυτόν σίγουρα θα τον προσπεράσουμε. Αλλά ο Μπότας αυτή τη στιγμή είναι μπροστά μας. Έχει φύγει μακριά. Φαίνεται ότι μπήκε πάρα πολύ ζεστός μέσα στην πίστα. Οριακά κρατιέμαι μέσα στον DRS του και εγώ περιμένω να δω πότε θα μπουν οι οδηγοί με τους οποίους δίναμε μάχη. Ο Esteban Ocon, ο Gasly, ο Russell, ο Sainz. Ο Sainz, ο οποίος πήρε και μια πολύτιμη ανάσα από τους υπόλοιπους οδηγούς. Ο Sainz θα έχει και άλλο pit stop. Όμως τώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη θέση από τον Sainz και από τον Ocon και από τον Gasly και ίσως και από τον George Russell. Εδώ χάσαμε τη θέση μας από τον Valtteri Bottas. Αν είναι δυνατόν εδώ, θα κρυθούν πολλά. Έχουμε στα pit κάποιους οδηγούς και εδώ θα φανεί αν θα μπορέσουμε να βρεθούμε μπροστά του στο τέλος του 17ου γύρου, μπαίνοντας στον 18ο γύρο. Πήραμε και ένα warning εδώ γιατί προσπαθώ να πιέσω, πρέπει να είμαι προσεκτικός. Να δούμε τώρα. Ο Ocon είναι στα pit. Ναι, ο Ocon είναι στα pit. Ο Ocon τώρα είναι στην έξοδο από το pit lane. Θα είναι πολύ οριακό με τον Esteban Ocon, ο οποίος βλέπετε εδώ είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Ο Esteban Ocon. Αυτό σημαίνει ότι πιθανόν και ο Gasly θα βρεθεί μπροστά μας και πιθανόν και ο George Russell να βρεθεί μπροστά μας όταν ολοκληρωθεί από όλους τους οδηγούς το pit stop. Και τώρα παλεύουμε να ξαναμπούμε μέσα στους βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ κακή θέση. Τόσες μάχες δώσαμε σήμερα εδώ, τόσες ωραίες μάχες δώσαμε σήμερα σε αυτή την πίστα και εν τέλει βλέπετε από ένα λάθος μέσα στο pit lane μπορεί να μας κοστίσει σήμερα πολύτιμους βαθμούς. Γιατί βλέπετε και ο Ocon μπήκε ζεστός μέσα στην πίστα, ο Bottas έχει απομακρυνθεί ήδη. Τώρα το μόνο που μας σώζει είναι αν αυτοί οι δύο οδηγοί
φτάσουν τον teammate μας και τους καθυστερήσει. Ενώ μπροστά υπάρχει ο Οκόν, ο οποίος καθυστερεί πάρα πολύ και έχει καπνούς. Βγαίνουν καπνοί από το μονοθέσιο του Οκόν, ο οποίος εδώ μας εμποδίζει κιόλας λιγάκι. Ο Έστεμπαν Οκόν εγκαταλείπει. Ευτυχώς εδώ παίρνουμε άλλη μια θέση, μια κερδισμένη θέση. Υπάρχουν οδηγοί στα πίτ οι οποίοι σίγουρα θα βγουν μπροστά μας. Όμως εδώ έχουμε το κακό νέο ότι ο Βάλτερι Μπότας κατάφερε να απομακρυνθεί, να μας βγάλει από το DRS και τώρα είμαστε σε πάρα μα πάρα πολύ ζόρικη θέση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βρεθούμε μέσα στους βαθμούς. Θα πάμε όμως εμείς σιγά σιγά κατευθείαν στον 21ο γύρο. Κατευθείαν δεν είχαμε κάποια μάχη. Ο Τζορτζ Ράσελ είναι πίσω μου μετά την δική του αλλαγή ελαστικών. Αλλά ο Γκασλί είναι μπροστά, ο Μπότας είναι μπροστά και κατάφεραν και οι δύο να περάσουν τον teammate μας. Ο οποίος teammate μας είναι αργός. Παρόλο που είναι σε στρατηγική με δύο pit stop, τώρα είναι αργός. Καταφέρνω και τον φτάνω και πρέπει να το ξεπερδέψουμε τον teammate μας πολύ γρήγορα. Πρέπει να τον προσπεράσουμε γρήγορα και μετά να ελπίζουμε ότι θα καθυστερήσει τον George Russell και τον Albon. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν καταφέρω να ξεφορτωθώ τον teammate μου, θα μπούμε μέσα στους βαθμούς. Θα πάρουμε έναν βαθμό μόνο. Δεν δείχνω να μπορώ να έχω το ρυθμό να μπορέσω να πιάσω τους οδηγούς που βρίσκονται πιο μπροστά. Αλλά θα είναι σημαντικό ακόμα και τον έναν βαθμό να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Βλέπετε πόσο κοντά είναι ο George Russell. Και είμαι και εγώ ταυτόχρονα κοντά στον teammate μας, τον Roy Nissany. Ο George Russell εδώ δεν έκανε κάποια κίνηση. Εγώ θα μείνω πίσω από τον Roy Nissany. Θα έχουμε εδώ το DRS και να δούμε αν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Κολλάμε πίσω από τον Roy Nissany. Αλλάζουμε γραμμή από την δεξιά πλευρά. Πήγα να κάνω την κίνηση. Ακόμα δεν είχα την τελική ταχύτητα. Τώρα θα έχουμε την τελική ταχύτητα με το DRS ανοιχτό και από την δεξιά πλευρά. Πάμε να κάνουμε την κίνηση στο teammate μας που δεν νομίζω να μας εμποδίσει. Φτάσαμε ήδη στη φουρκέτα. Κατάφερα να τον προσπέρασα και τώρα χρειάζομαι ο teammate μου να κάνει άμυνα απέναντι στον George Russell, ο οποίος του επιτίθεται από την αριστερή πλευρά και νομίζω θα καταφέρει και ο George Russell να τον προσπεράσει τον Nissany. Τελικά δεν έκανε καθόλου άμυνα, δεν μπόρεσε να με βοηθήσει έστω και λιγάκι και τώρα είμαστε στο έλεος του George Russell, γιατί τους πρωτοπόρους δεν μπορώ να τους πιάσω. Μπήκαμε στη δεκάδα αλλά έχουμε ένα πολύ γρήγορο μονοθέσιο πίσω μας, το οποίο θα έχει DRS από εμάς και αυτό θα μας βάλει σε πολύ ζόρικη θέση. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα από άμυνα, άμα δω ότι έχει πολύ καλό ρυθμό. Βέβαια σε κάποια φάση όσο καλή άμυνα και να κάνω, αν έχει υπερβολικά καλό ρυθμό θα μπορέσει να με προσπεράσει. Εδώ είμαστε στη μεσαία ευθεία της πίστας, ο George Russell έρχεται αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάποια κίνηση και έτσι του κλείσαμε την πόρτα στα μούτρα να μην επιχειρήσει κάτι από την εξωτερική πλευρά. Τώρα θα πάμε προς την πουρκέτα, έρχεται ο Russell, ο οποίος προσπαθεί να ρίξει μια ματιά από την δεξιά πλευρά αλλά ήταν κλειστή η πόρτα ρε Russell, ήταν κλειστή η πόρτα, από εκεί δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Τώρα σου μένει μόνο η μεγάλη ευθεία να δοκιμάσεις να με προσπεράσεις, αλλά δεν είχε καλή έξοδο ο George Russell από τη φουρκέτα και τώρα εδώ είναι η ευκαιρία μας να κρατήσουμε μια πολύτιμη ανάσα απέναντι στον οδηγό της Mercedes, ο οποίος πλησιάζει με τον DRS. Εδώ εγώ συγκλίνω προς τα δεξιά αλλά δεν έφτασε αρκετά κοντά να μπορέσει να κάνει κάτι και κατάφερα έτσι να κρατηθώ μπροστά του. Μπορεί και να είχαμε λίγο επαφή με τον George Russell εδώ, γιατί άλλαξα πολύ απότομα την γραμμή μου. Βέβαια ήμασταν ακόμα εντός ορίων. Ο George Russell από την δεξιά πλευρά προσπαθεί να ρίξει μια ματιά, κάνει το switchback, δεν του βγαίνει. Εδώ έχουμε πολύ ωραία τοποθετημένο το μονοθέσιο και καταφέρνω και τον κρατάω πίσω μου και ακόμα παραμένω στην 10η θέση. Να δούμε πόσους γύρους θα μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή την υπέροχη άμυνα απέναντι στον George Russell, τον Βρετανό οδηγό που προσπαθεί να μας προσπεράσει. Θα πάμε εμείς στον 28ο γύρο. Η εικόνα είναι ίδια. George Russell πίσω μου, George Russell επιμένει αλλά για την ώρα δεν βρίσκει τον τρόπο να μπορέσει να με προσπεράσει. Πηγαίνουμε πάλι προς τη φουρκέτα. Έχει το Russell από την δεξιά πλευρά, έχει την ιστορική γραμμή. Εδώ δεν προλάβαμε να του κλείσουμε την πόρτα στα μούτρα και τώρα ο George Russell εδώ μάλλον θα προσπεράσει. Όχι, δεν καταφέρνει να προσπεράσει. Βρίσκουμε την πρόσθεση εδώ στην εξωτερική από τη φουρκέτα, αλλά τώρα θα έχει το DRS ο George Russell και είναι ίσως πιο κοντά από ποτέ. Κολλημένος πίσω μου ο Russell, δεν έχουμε άλλο DRS και τώρα είμαστε στο έλεος του οδηγού της Mercedes, ο οποίος έρχεται με πάρα πολύ φορά από την δεξιά πλευρά. Προσπαθούμε να το στριμώξουμε. Ο Russell έκανε φοβερή προσπέραση εδώ στο τελευταίο chicane και μας έβγαλε εκτός βαθμών. Η επιμονή του Βρετανού οδηγού εδώ, φανταστική προσπέραση από τον George Russell, κατάφερε επιτέλους να μας ξεφορτωθεί και σίγουρα τώρα ό,τι μάχη έχουμε δώσει σήμερα δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα φέλει τίποτα, ούτε έναν βαθμό. Αν δεν εγκαταλείψει κάποιος από τους μπροστινούς οδηγούς ή αν δεν έχουμε κάποιο safety car, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Και δικαιώνομαι για σε αυτό που λέω, γιατί πηγαίνουμε κατευθείαν στον τελευταίο γύρο. Πίσω μου έχω τον Τσουνόντα, ο οποίος δεν πιέζει και τόσο πολύ. Βέβαια, ό,τι και να γίνει με τον Τσουνόντα δεν έχει καμία σημασία. Όπως δίνουν τα πράγματα σήμερα, θα τερματίσουμε στην 11η θέση, εκτός απροόπτου, άμα γίνει κάτι εδώ στον τελευταίο γύρο. Μεγάλος νικητής είναι ο Leclerc.
Ο Σάιντς με την κακή στρατηγική τερματίζει πολύ πιο πίσω από τους υπόλοιπους οδηγούς. Ο Νισάνι τελευταίος με μεγάλη διαφορά, νομίζω και πάνω από ένα γύρο έχει μείνει πίσω. Εγώ 11ος, δυστυχώς τελευταία μη βαθμολογούμενη θέση και κρίμα, μεγάλο κρίμα, γιατί παλέψαμε πάρα πολύ, είχαμε πολύ δράση και δυστυχώς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε βαθμούς. Αλλά είναι πιο σημαντικό ότι έχουμε δράση παρά να σκοράρουμε βαθμούς, ειδικά από τη στιγμή που δεν παλεύουμε για πρωτάθλημα. Παλεύουμε για μια όσο πιο υψηλή θέση μπορούμε, εννοείται, για να κερδίσουμε και πιο πολλά λεφτά. Αλλά από τη στιγμή που δεν παλεύουμε για πρωτάθλημα, δεν έχει και νόημα να μας ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δράση. Και εφόσον έχουμε δράση, αυτό είναι θετικό, ειδικά σε μια σεζόν που δεν παλεύουμε για πρωτάθλημα, τουλάχιστον να μας καλύψει η δράση. Θα ήταν ιδανικό, δράση και αποτέλεσμα, εννοείται, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Μπαίνουμε τώρα στην ευθεία τερματισμού, θα πάρουμε την Καρό σημαία στην 11η θέση. Γυρνάμε σε κακό αποτέλεσμα, μέτριο προς κακό αποτέλεσμα, μετά από καιρό. Και δείχνουμε ότι το μονοθέσιό μας είναι λίγο ασταθές. Ακόμα δεν ξέρουμε, είναι γρήγορο, δεν είναι γρήγορο. Σήμερα έδειξε ότι δεν είναι γρήγορο. Αλλά σε προηγούμενες πίστες είδατε ότι δείξαμε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Βέβαια θα μου πεις, πήρες τα πολύ καλά αποτελέσματα λόγω των safety car. Ναι, τα πήρα. Αλλιώς θα είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το πάρα πολύ καλό είναι λόγω τύχης, εννοείται, λόγω τύχης. Αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι καλό αποτέλεσμα. Μεγάλο νικητής όμως ο Leclerc, και σίγουρα έχει κάθε λόγο να το πανηγυρίσει. Θέλει να παλέψει για το πρωτάθλημα, όπως και ο Verstappen, όπως και ο Pérez, όπως και οι δύο οδηγοί της Mercedes. Ο Sainz είναι αδιάφορος για το πρωτάθλημα, μιας και κάνει τέτοιες στρατηγικές. Θυμίζει πραγματική Ferrari, όπως πρέπει να είναι η Ferrari, γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια τη Ferrari, έτσι έχουμε αγαπήσει τόσα χρόνια τη Ferrari, να είναι μια άχρηστη ομάδα η οποία δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα σωστό. Και δεν θέλουμε να χαθεί αυτή η παράδοση από την συγκεκριμένη ομάδα. Όμως ο Ρεκλέρ καταφέρνει και σήκωσε την κούπα εδώ, πανηγύρισε λίγο περίεργα. Λες και ήταν από ζελαίο ο Λεκλέρκ, αλλά οκ, okay, τέλος πάντων δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Μεγάλη νίκη για την Ferrari, σίγουρα ένα φοβερό αποτέλεσμα και για τον Verstappen και για τον Hamilton. Ο Pérez λίγο πιο πίσω και σιγά σιγά βλέπει ότι το πρωτάθλημα μπορεί να πάρει φωτιά με περισσότερους οδηγούς, μακάρι να ήμασταν και εμείς μέσα σε αυτούς. Βέβαια, μέχρι το τέλος σεζόν, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να έχουμε κάποια πολύ τυχερά αποτελέσματα. Βλέπετε εδώ την τελική κατάταξη. Δεν είχαμε καλό ρυθμό σήμερα. Τερματίσαμε 11η και μπορούσαμε να τερματίσουμε και το 10η, αν δεν εγκατέλειπε ο Λάντο Νόρις. Εδώ βλέπετε την βαθμολογία. Verstappen δεύτερος, τρίτος ο Leclerc, τέταρτος ο Hamilton και πέμπτος ο George Russell. Ακόμα και ένα μαξιλαράκι ασφαλείας ο Σέρχιο Πέρες. Εμείς μένουμε στην 7η θέση. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών παραμένουμε στην 5η θέση, 9 βαθμούς πίσω από την Aston Martin, η οποία σκόραρε πάρα πολύ καλούς βαθμούς σήμερα. Και αυτό. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Να μην το κάνουμε τόσο μεγάλο, όσο πιο γρήγορα γίνεται να κλείσουμε τόσο καλύτερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, ξέρετε, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, είτε με βοηθάει πάρα πολύ. Εμείς τώρα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix, που θα είναι το Grand Prix της Αυστρίας, αν δεν κάνω λάθος. Και μέχρι τότε, ξέρετε την διαδικασία. Τα λέμε!